Ο Κατρούγκαλο, αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό των χθεσινών, κύριε Κατρούγκαλε. Είδαμε τις δηλώσεις, σε καλό κλίμα οι επαφές του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ζάεφ. Το θέμα είναι αν μπορούμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Αυτό που θέλαμε να διερευνήσουμε είναι αν οι δηλώσεις προθέσεων που ήταν καλές μέχρι στιγμής από την νέα κυβέρνηση των Σκοπίων μπορούσαν να γίνουν πράξη. Θέλαμε δηλαδή μερικά δείγματα καλής θέλησης ακριβώς για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε τα επόμενα βήματα της διαπραγμάτευσης. Και τι είχαμε πει όταν το βασικό θέμα, ο αλυτρωτισμός. Να προβάλλονται είτε θέματα που να διεκδικούν την ιστορικότητα της δικής μας ελληνικής Μακεδονίας, να δηλώνονται μερικοί ως απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είτε να υπάρχουν, αυτό είναι το ουσιώδες θέμα, βλέψεις στα σύνορά μας, στην εδαφική μας αιτιαιρεότητα. Και πρέπει να πω ότι έκανε σημαντικά βήματα. Μιλάτε για το αεροδρόμιο και για το δρόμο. Μιλάω για τη μετονομασία από Μέγας Αλέξανδρος του αεροδρομίου και της εθνικού δρόμου. Αρκούν αυτά όμως, κύριε Υπουργέ. Αρκούν για να έχουμε συμφωνία, σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι ένα πρώτο δείγμα ότι υπάρχει θέληση. Γιατί μην αμφιβάλλετε ότι υπάρχουν ακραίοι στην γειτονική δημοκρατία που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση συμφωνία. Διότι έχουν χτίσει τις πολιτικές τους καριέρες. Έχει συσχετισμό ο ΖΑΕΦ εσωτερικά να μπορέσει να αλλάξει τα βασικά που είναι το σύνταγμά τους. Γιατί το βασικό μας είναι αυτό, το είπε χθες και ο Πρωθυπουργός. Και όχι μόνο να το αλλάξει, να το κλειδώσει. Και να μην μπορεί στο μέλλον να ξεκλειδώσει, να μείνει παράθυρο ανοιχτό. Υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Τι βλέπετε? Μα εννοείται. Εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε ως εθνικά συμφέρουσα λύση τίποτα λιγότερο από μια διεθνή συμφωνία, διεθνή συνθήκη η οποία θα κατοχυρώνει αφενός το ζήτημα του ονόματος εναντί όλων. Μάλιστα. Εναντί όλων, το λέω δύο φορές, θέματα που αφορούν στην αλλαγή του συντάγματος και την άρση οποιοδήποτε δείγματος αλυτρωτισμού. Τώρα, το αν υπάρχει συσχετισμός στη γειτονική χώρα είναι κάτι που θα δούμε. Και πρέπει να το διευκολύνουμε και εμείς με τις κινήσεις μας. Δηλαδή? Γιατί κακά τα ψέματα, ο αλυτρωτισμός των Σκοπίων είχαμε δει στην δική μας χώρα ότι ήταν καύσιμο για την ανάπτυξη δικών μας τάσεων εθνικισμού. Επομένως, το βλέπετε και σήμερα αυτό, κύριε Υπουργέ? Βεβαίως. Όταν ακούω τις ακροδεξιές φωνές στη Νέα Δημοκρατία να αρνούνται αυτό που οι ίδιοι πριν από λίγο καιρό στο πλαίσιο της συνένεσης που είχε διαμορφωθεί το 2007. Ως πλαίσιο λύσης, τι κάνουμε. Μα σήμερα, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, εγώ δεν βλέπω σήμερα. Ναι, αυτό εντάξει. Το πλαίσιο. Αυτό είναι μια εκτίμηση που κάνετε, αλλά εγώ λέω οι πράξεις δείχνουν κάτι άλλο. Οι πράξεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν επεδίωξε εθνική συνεννόηση. Δεν ενημέρωσε κανέναν. Πορεύτηκε μόνη της. Δεν προχώρησε όπως έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις. Με συγχωρείτε. Να πούμε πρώτα-πρώτα ποια είναι η εθνική λύση στην οποία υπάρχει συνένεση. Μάλιστα. Το 2007 είχε διαμορφωθεί λοιπόν στη Βουλή μία συμφωνία όλων των πολιτικών δυνάμεων πλην του λαού. Ότι έτσι δεν είναι. Για σύνθετη ονομασία εναντί όλων, για άρση του αλυτρωτισμού. Μάλιστα. Ποιοι διαφωνούσαν τότε? Ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης, ως λαός. Μετά τη μετακόμισή τους στη Νέα Δημοκρατία, ακούμε, αυτοί έχουν συνέπεια οι άνθρωποι. Τα ίδια λένε που λέγανε και τότε. Ακούω όμως και τον κύριο Κικίλια, ακούω και τον κύριο Βρούτσι. Ακούω και άλλες φωνές. Ενώ οι ψύχραιμες φωνές, όπως ας πούμε του κύριου Δένδια, είναι λίγες. Λέω λοιπόν εγώ το εξής απλό πράγμα. Σας απασχολούν, κύριε Υπουργέ, οι διαφορετικές γραμμές που υπάρχουν στην αντιπολίτευση και όχι οι διαφορετικές γραμμές που υπάρχουν στην ίδια την κυβέρνηση? Γιατί ο κύριος Καμένος έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη από αυτή με την οποία πήγε ο κύριος Τσίπρας χθες στη διαπραγμάτευση. Εμένα με ενοχλεί ο κυροσκοπισμός. Σας είπα ότι τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη δεν τους κατηγορώ για κυροσκόπους, τους κατηγορώ για ακροδεξιούς. Όταν όμως βλέπω τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ήταν στο μπλοκ των δυνάμεων που θέλουν λύση, τώρα για λόγους εντελώς κυροσκοπικούς να αλλάζει θέση, πρέπει να αναφερθώ σε αυτά. Ναι, αλλά όχι προς την κυβερνητική θέση. Αν όμως από ό,τι βλέπω, μονομερώς. Εάν λέτε, ας πούμε, ακροδεξιούς αυτούς τους δύο βουλευτές που έχουν μια συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο συναρχηγός και συγκυβερνήτης τι είναι, που έχει αυτός μια θέση όχι σε όλα? Μισό λεπτάκι. Τι πρέπει να πείτε? Όχι, εγώ δεν. Μισό λεπτάκι. Αφισβητείτε ότι ο λαός ήταν ένα ακροδεξιό κόμμα? Όχι, δεν βάζω τα βέλες. Αυτό το πείτε εσείς. Μισό λεπτάκι. Το πείτε εσείς αυτό. Λέω το εξής.
Εντάξει, εγώ το λέω, φαντάζομαι ότι κάποιοι θα λένε το λάθος ήταν ένα κεντρό κόμμα. Όχι, εσείς είστε πολιτικός, θα το πείτε εσείς. Γιατί μιλάμε για το λέω. Χθες, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι είναι ακραίοι και εθνικιστές όσοι διαφωνούν με τη χρήση του όρου Μακεδονία. Μέσα σε αυτούς, λοιπόν, βάζετε και τον κύριο Καμένο και τους ανεξάρτητους. Ακούσατε τη δήλωσή μου. Ακούσατε τη δήλωσή μου. Μισό λεπτάκι, θα διαβάσω τώρα τι ακριβώς είπα. Βεβαίως, διάβασα και κατέθεσα στη Βουλή, στα πρακτικά της Βουλής, δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο οποίος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θεώρησε ακραία τη δήλωση αυτή. Και επειδή ακριβώς έγινε πολύ σπέκουλα και δεν μεταδίδονται από μέσα. Και μόλις τώρα και εσείς κάνατε αυτό το τόπο. Μισό λεπτάκι, κύριε Κατρούγκαλ, επικαλείστε μια δήλωση παλαιότερη. Αυτό σημαίνει ότι την υιοθετείτε από τη στιγμή που την επικαλείστε. Βεβαίως την υιοθετώ. Απλώς λέω ότι αυτή η δήλωση δεν είναι δική μου. Ναι. Μισό λεπτάκι. Άλλο να λες ότι εγώ είπα ακραίους και άλλο να λες ότι εγώ επανέλαβα μια δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ναι, συμφωνείτε. Για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μισό λεπτάκι. Ακούστε να την ακούσουν. Θέλετε να την ακούσουν τη δήλωση αυτή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Προφανώς θέλουμε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λέει: ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν σύμφωνος με το μεικτό όνομα. Είχε μυαλό και ήξερε από πολιτική. Από εξωτερική πολιτική. Την εποχή που γίνονταν τα συλλαλητήρια, ο Καραμαλής με έπαιρνε στο τηλέφωνο απεγνωσμένα και μου έλεγε: κοίτα να δεις τι μπορείς να κάνεις να εμποδίσεις τα συλλαλητήρια, να τα μειώσουν τα συλλαλητήρια. Όταν φούντωσε το θύμα της Μακεδονίας, έκανε στροφή 180 μοιρών και επέμενε στην ακραία θέση, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και επέμενε στην ακραία θέση να μην υπάρχει στο όνομα η λέξη Μακεδονία. Μάλιστα. Και εγώ τότε ήρθα σε ρήξη μαζί του. Εσείς τι λέτε λοιπόν τώρα. Εγώ λοιπόν τώρα λέω ότι σήμερα να μην θέλεις να υπάρχει καθόλου η λέξη Μακεδονία στο όνομα, στη σύνθετη ονομασία, είναι ουσιαστικά πρώτα-πρώτα σαν να αρνιέσαι την πραγματικότητα, γιατί το 1993 όλα τα πολιτικά κόμματα δέχθηκαν να μπει η γειτονική χώρα ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, άρα το όνομα από τότε το έχεις βάλει στο πλαίσιο του ανεκτού. Επομένως, η μόνη αποδεκτή λύση είναι αυτή που λέμε από το 2007. Άρα αρνείτε την πραγματικότητα ο κύριος Καμένος, κύριε Κατρούγκαλε, συμφωνούμε σε αυτό? Ο κύριος Καμένος έχει μια διαφορετική άποψη, αλλά τι δήλωσε? Υπονομεύει ότι την προσπάθεια της απολύτως, κυβέρνησης η άποψη του κύριου Καμένου. Όχι σε κυρία μου, για τον απλό λόγο ότι ο κύριος Καμένος δήλωσε σαφώς ότι εμπιστεύεται απολύτως τη διαπραγμάτευση όπως διεξάγεται από τον αρμόδιο υπουργό, τον υπουργό του Δελήνου. Πιστεύονταν θα έπρεπε να παραιτηθεί. Αλίμονο, δεν μπορούσα να πει κάτι άλλο και εγώ. Ωραία, το λέω αυτό που λέτε τώρα. Ακριβώς έτσι είναι. Και εμένα με ρωτήσετε αυτό να πω. Εμπιστεύομαι τον Τσίπρα. Τι φυσικά. Να πείτε. Έτσι δεν γίνεται. Θεσμικά πάμε. Δεν μιλάμε για αυτό τώρα. Να σας συνεχίσω. Όχι κύριε Υπουργέ, δεν μας λέτε αυτονόητα πράγματα. Γιατί αν ήταν αλλού ο Καμένος τώρα, θα τον κατακεραυνώνατε. Αλλά επειδή φοβάστε, επειδή είναι συγκυβερνήτης και είναι στο τιμόνι μαζί με τον Τσίπρα, φοβάστε να πείτε τη γνώμη σας. Όχι, δεν τη λέτε καθαρά. Λεπτάκι. Μιλάτε εκ του ασφαλούς για τον Βορύδη και για τον Γεωργιάδη και με μεγάλη ευκολία κάνετε χαρακτηρισμούς, ενώ για τον συγκυβερνήτη φοβάστε να το πείτε. Πείτε τη γνώμη σας λοιπόν, αν θέλετε. Εγώ το μόνο χαρακτηρισμό που κάνω είναι αυτό που φαντάζομαι και οι ίδιοι αποδέχονται. Δηλαδή. Και νομίζω ένας αναμφισβήτητος χαρακτηρισμός ότι προέρχονται από ένα ακροδεξιό κόμμα και διατήρησαν με συνέπεια τις απόψεις τους. Δεν νομίζω ότι τώρα λέω κάτι σαφής. Τώρα το είπατε, κύριε Κατρούγκαλε. Τώρα είστε σαφείς. Είναι λοιπόν λάθος η στάση του κυρίου Καμένου, όπως είπαν συνάδελφοί σας, όπως είπε και ο κύριος Κουρλέτης για την επίλυση του προβλήματος, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι? Πάνω στο καλύτερο. Πάνω στο καλύτερο. Λοιπόν, όχι ρε παιδιά, μας κόβει η σύνδεση. Πάνω με το που είπε ακροδεξιό, ακροδεξιούς τους ανεξάρτητους Έλληνες, κόβει η σύνδεση. Θα επανέλθουμε και θα προσπαθήσουμε. Παρενεύει τώρα το πνεύμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων στη σύνδεση. Παρενεύει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, γιατί τώρα ο κύριος Κατρούγκαλος το είπε ξεκάθαρα, ότι ουσιαστικά μιλάμε για ένα ακροδεξιό κόμμα. Δεν μπορεί να αρνηθούν κάτι το οποίο έλεγαν και πριν. Δεν μπορεί να το αρνηθούν. Καταλαβαίνουμε τη δύσκολη θέση που έχει ένας υπουργός να μιλήσει για το συγκυβέρνητη. Γιατί η κυβέρνηση αυτή, χωρίς τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν θα υπήρχε όπως ξέρουμε. Ναι. Έτσι δεν είναι? Επομένως, δυσκολεύεται κανείς να πει τα πράγματα ακριβώς με το όνομά τους. Και έχουν οχυρωθεί πίσω από μια θέση ερμαφρόδητη. Ότι άλλα λέει σαν υπουργός, άλλα λέει ως αρχηγός κόμματος. Μα λοιπόν, αυτά δεν είμαστε δυσυπόστατοι. Νομίζω ότι, κύριε Κατρούγκαλε, σας έχουμε τώρα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε κι εσείς. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, σας ακούμε. Όχι, εγώ σας άκουγα πάντα. Αλλά πρώτα-πρώτα, κυρία μου, επειδή δεν μπορεί, είχαμε οπτική επαφή. Θέλω να μου εξηγήσετε γιατί γελάγατε. Τι εννοείτε γιατί γελούσα?
Δεν γελούσε, κύριε Υπουργέ. Με εσάς τώρα λίμωνο. Όχι, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Όχι, λέγαμε, κύριε Υπουργέ. Θα σας πω εγώ. Ανθρώπους ευτυχισμένους. Θα σας πω, κύριε Υπουργέ. Όχι, όχι, όχι. Μην παρεξηγήσετε. Γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Όχι, κύριε Υπουργέ. Θα σας πω εγώ γιατί γελάγαμε. Γελάγαμε γιατί λέμε πάνω στο καλύτερο, λέμε έπεσε σύνδεση. Δεν γελάσαμε με κάτι άλλο. Μην παρεξηγηθούμε τώρα χωρίς λόγο. Άρα έγινε γι' αυτό. Αλίμονο, βέβαια. Αστείευεστε τώρα. Ακούστε, εγώ σας σέβομαι απολύτως και γι' αυτό την εκπομπή. Αλίμονο τώρα, κύριε Υπουργέ. Ακριβώς επειδή δεν. Μα δεν είμαστε, δεν γνωριζόμαστε χθες. Όχι, απλώς εκεί που είπατε. Ωραία. Για την απάντηση ναι, για τους ανεξάρτητους Έλληνες, σας ρωτήσαμε για τον Πάνο Καμένο. Γι' αυτό, κύριε Υπουργέ. Εντάξει. Είχαμε μείνει λοιπόν στο εξής ερώτημα. Ακούστε λοιπόν, να σας πω μερικά. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Ακούστε με όμως. Να ολοκληρώσω αυτό που είπα και θα απαντήσω σε όποια ερώτηση θέλετε. Έλεγα λοιπόν το εξής. Η θέση του 92 όπως διαμορφώθηκε να μην υπάρχει Μακεδονία στη λέξη ή στα παράγωγα. Mm-hmm. Ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε το 1993 όταν μπήκε η γειτονική χώρα στον ΟΗΕ με όνομα που είχε τη λέξη Μακεδονία. Mm-hmm. Αυτό που σας λέω είναι τόσο αυτονόητο που το παραλαμβάνει και η ανακοίνωση των on-paper της κίνησης αλλαγής του ΠΑΣΟΚ που δημοσιεύθηκε χθες. Μάλιστα. Και θα σας δώσω και δύο ακόμα πρόσθετα επιχειρήματα. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Θυμόσαστε την περίφημη ανακοίνωση των 6. Θυμόσαστε τη Μελίνα Μερκούρη, την Αβελέρ, τον Τσάτσο, τον Ελίτη, να λένε το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Σήμερα η Αβελέρ είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Ακριβώς γιατί αντιλαμβάνεται. Μα όλοι είναι υπέρ της σύνθετης, κύριε Υπουργέ. Όλοι. Για να κλείσουμε το θέμα. Έχετε ακούσει κανέναν που είναι υπέρ της σύνθετης? Ποιος δεν είναι? Φυσικά. Ένας που δεν είναι ο κύριος Καμένος και μερικοί ακόμα. Όλοι αν είναι υπέρ της σύνθετης. Μα τι λέτε τώρα? Ποιος δεν τι λέτε τώρα? Ρωτούσα επίμονα, ρωτάω επίμονα τους εκπροσώπους της Δημοκρατίας να μας πούν. Μα το είπε πριν η κυρία Μπακογιάννη. Η γραμμή είναι το 8. Αυτή είναι η γραμμή. Δεν έχει άλλη γραμμή η Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Μπακογιάννη προς τιμή της, θα αναφέρω τον κύριο Δένδια ξανά. Θα αναφέρω ακόμα και τον κύριο Κουμουτσάκου που προσπαθεί να διασώσει ό,τι μπορεί να διασωθεί από την τιμή της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Πράγματι λένε αυτό το πράγμα. Έτσι. Αν ρωτήσετε να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ, επειδή είστε στο. Αν ρωτήσετε τον κύριο Κικίλια, αν ρωτήσετε τον κύριο Βρούτση. Ωραία, δικαίωμά του. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Ο οποίος θα έπρεπε και για λόγους ονόματος να προσπαθεί να ξεκαθαρίσει το ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς επειδή έχει συγκρουόμενα φέουδα και μια ανερχόμενη ακροδεξιά στο κόμμα του, δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση. Να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, επειδή είστε και στο αρμόδιο Υπουργείο. Επειδή υπόθηκε κάτι χθες από τον κύριο Ζάεφ που προκάλεσε εντύπωση, μίλησε για προηγούμενες κυβερνήσεις που είχαν δεχθεί και το όνομα Μακεδονία Παύλα Σκόπια, αλλά και τη διπλή ονομασία. Υπάρχει τέτοιο θέμα? Υπάρχουν έγγραφα. Υπάρχουν οι δημόσιες διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει. Υπάρχουν πολλά. Ποιες κυβερνήσεις? Εμείς ακριβώς κυβερνήσεις μιλάμε. Δεν θέλουμε να μπορείτε να πείτε. Υπάρχει έγγραφο όχι, που τάσσεται κάποια κυβέρνηση υπέρ της διπλής ονομασίας, άλλο μέσα, άλλο έξω? Υπάρχει τέτοια ελληνική κυβέρνηση όντως? Το μόνο που θα σας πω είναι να μην τρίβονται στη γλίτσα του τσοπάνη όσοι θέλουν να προβάλλονται ως περισσότερο πατριώτες από άλλους. Μάλιστα. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να σκοράρουμε πόντους απέναντι σε άλλα κόμματα, αν και είναι πολύ εύκολο, γιατί ξαναλέω, τα έγγραφα υπάρχουν. Εμείς όμως θέλουμε να προωθήσουμε την εθική υπόθεση της ομοψυχίας. Ξαναλέω, να μην τρίβονται στην κλίτσα του. Πρέπει να ενημερώσει ο Πρωθυπουργός τους πολιτικούς αρχηγούς. Έπρεπε να το έχει κάνει. Ποια είναι η γνώμη σας? Είμαστε διαθέσιμοι για ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Άκουσα από την κυρία Σπυράκη να λέει ότι πέρασε τώρα ο καιρός ενημέρωσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι διαθέσιμος να δώσει ενημέρωση σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς εφόσον το ζητήσουν. Μάλιστα. Κύριε Κατρούγκαλη, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Για αυτή την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.